Λοιπόν, για έλατε τώρα να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που μας έχετε στείλει. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους. Γεια σας, κύριε Γενικέ. Καλημέρα. 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 Έχετε χρόνο μπροστά σας, γιατί θέλουμε κανένα δύο ώρες με αυτά τα ερωτήματα που έχουμε, κύριε Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μια σειρά να τα απαντήσουμε όλα. Σήμερα, καταρχάς, άνοιξε μάλλον ήδη η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τους 40-44. Θα βρίσκουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια και όχι μόνο για AstraZeneca. Υπάρχει ήδη συμμετοχή, έχετε εικόνα? Ήδη υπάρχουν ώρες που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Στάθηκαν τα SMS της Άιλης τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Άνοιξε για όλους πριν λίγο η πλατφόρμα και μέχρι στιγμής 40.000 άτομα έχουν κλείσει το ραντεβού του. 40.000 άτομα, έτσι. Α, μάλιστα. Ναι, για όλα τα εμβόλια. Τώρα, ναι, η επόμενη κατηγορία ποια είναι, κύριε Γενικέ? Η επόμενη κατηγορία είναι η πενταετία 35-39. Θα δούμε λίγο σήμερα και αύριο πώς θα κινηθεί η ομάδα αυτή και με τα ραντεβού. Πιστεύουμε θα είναι αρκετά σύντομα και η επόμενη ηλικιακή ομάδα. Στο Μάιο. Δευτέρα θα το ανακοινώσουμε ακριβώς πότε θα είναι η ημερομηνία που θα ανοίξει. Και για τους 30-35 που είναι η αμέσως επόμενη κατηγορία προφανώς. Θα τα προλάβετε αυτά στο Μάιο, θα πιάσουμε και Ιούνιο, πιστεύετε? 35-39 οριακά μπορεί να είναι εντός του Μαΐου, ναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Και ακολουθεί η επόμενη πενταετία για να φτάσουμε κάποια στιγμή στους 18-29, κύριε Γενικέ, για τους οποίους η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο. Έχω ξαναπεί, εδώ υπάρχουν δύο παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να προσμετρήσουμε. Πρώτο είναι οι παραδόσεις των εταιριών, mm-hmm, να επιβεβαιωθούν αυτά που λένε ότι θα φέρουν, γιατί υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, μπορούμε να πούμε, το τελευταίο διάστημα στις παραδόσεις. Και το δεύτερο είναι η συμμετοχή της προηγούμενης ομάδας. Mm-hmm. Με βάση αυτό το σχεδιασμό, εντός του Ιουνίου, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς η ημέρα, η ημερομηνία. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε και σε άλλη ηλικιακή ομάδα. Και θα είναι ομάδα, με όλα τα εμβόλια και οι 18+, θα είναι με όλα? Ναι, από τη στιγμή τώρα κινούμαστε στην κανονική σειρά της προτεραιοποίησης, κατεβαίνουμε ένα πενταετία. Δηλαδή και μετά τους 30-35 θα είναι 25-29 και θα κατεβαίνουμε και ένα πενταετία. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, κύριε Γενικέ, με τη γαλάζια ελευθερία στα νησιά μας, η οποία έχει αρχίσει και τρέχει ήδη. Όμως εκεί, όπως έχετε ανακοινώσει, θα γίνεται το μονοδοσικό στα νησιά. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι η εταιρεία Johnson & Johnson καθυστερεί πανευρωπαϊκά τις παραδόσεις. Εκεί που ήταν να δώσει κάτι δεκάδες εκατομμύρια, έχει δώσει ελάχιστες δόσεις. Εμείς περιμένουμε τις 960.000, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ακόμα έρχεται και ποτέ δεν έρχεται. Τι θα κάνετε σε περίπτωση καθυστερήσεων? Μέχρι στιγμής, όσο και να μας δυσκολεύει αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε δεν ανοίγουν ραντεβού, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τις παραδόσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον να έχουμε μια πολύ σαφή επιβεβαίωση από την εταιρεία, με εταιρείες μεταφορών να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εάν δεν έρθουν οι παραδόσεις, τι θα κάνετε? Υπάρχει plan B? Και ποιο είναι αυτό? Για όλα τα σενάρια υπάρχουν plan B. Κάποια στιγμή, αν επηρεαστούμε στο θέμα των παραδόσεων, αλλάζει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάτε σε άλλο εμβόλιο, δηλαδή. Εφαρμόζουμε από την αρχή. Δεν έχουμε εδώ και μήνες αυτό που κάνουμε, πάντα προσαρμοζόμαστε σε παραδόσεις. Το λέω γιατί καθυστερούμε, κύριε Γενικέ, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε πει όλοι ότι αυτή η γαλάζια ελευθερία έχει νόημα να γίνει με ταχύτητα. Και γι' αυτό την τρέχετε έτσι χαλιώς και κάνετε το μονοδοσικό. Να σας το βάλω λίγο διαφορετικά. Έχουμε σε λίγες μέρες από σήμερα, αρχές Ιουνίου, θα έχουμε 69 νησιά με πάρα πολύ καλό ποσοστό συμμετοχής εμβολιασμού του πληθυσμού, πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη χώρα. Mm-hmm. Ήδη στα 19 νησιά που έχουμε ξεκινήσει, άστο και τις πρώτες μέρες της γαλάζιας ελευθερίας, ανοίγει το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Άρα είμαστε ήδη σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέει, πρέπει να οχυρώσουμε τα νησιά μας για πολλούς και διάφορους λόγους, ακόμη και για επιχειρησιακούς, αρκετά νωρίτερα. Και για το μήνυμα που θα φύγει από την Ελλάδα, βέβαια. Πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Θα προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιαστεί. Ο στόχος, κύριε Θεμιστοκλέους, για 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς μέχρι το τέλος Μαΐου παραμένει εφικτός με τους ρυθμούς που πάμε τώρα? 5,6 είναι μια καινούρια εκτίμηση. 5,6 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, δηλαδή. Ναι, εμβολιασμοί. Δηλαδή, τείχος ανοσίας, όπως λένε οι ειδικοί, πότε αναμένεται να έχουμε χτίσει σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε τώρα, και αν όλα πάνε καλά, φυσικά, και δεν έχουμε καθυστερήσεις και άλλες παραμέτρους αστάθμητες? Ναι, ο αστάθμητος παράγοντας είναι οι παραδόσεις. Μέσα καλοκαιριού θα έχει χτιστεί αυτό το τείχος ανοσίας. Οι δεύτερες δόσεις, κύριε Θεμιστοκλέους, είναι εξασφαλισμένες για όλα τα εμβόλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Εφαρμόζουμε τακτική που εφαρμόζουν και άλλες χώρες. Έχουμε ένα όριο ασφαλείας, δηλαδή των επόμενων ημερών έχουμε τις δεύτερες δόσεις. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Οι άνθρωποι τώρα που έχουν νοσήσει, κύριε Γενικέ, και η γενική οδηγία είναι ότι πρέπει να κάνουν μία δόση.
η οποία όμως δεν έχει ακόμα τυποποιηθεί, ούτε έχει οργανωθεί μέσω του gov.gr, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί πολλοί φίλοι που έχουν αρρωστήσει μπαίνουν στην πλατφόρμα και τους βγάζει δύο δόσεις, σαν να είναι κανονικά. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αρχές της επόμενης εβδομάδας, το πιο λογικό και τη Δευτέρα που θα έχουμε ενημέρωση, θα αναφέρουμε όλες τις περιπτώσεις και θα είμαστε έτοιμοι και στο τεχνικό κομμάτι. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα θα ανέβει στην πλατφόρμα το τεχνικό κομμάτι και θα μπαίνουν για μία δόση αυτοί οι άνθρωποι με το άμβγα τους? Ναι, γιατί πρέπει να λάβουν και πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα το λάβουν με τη μία δόση εφόσον έχουν νοσήσει. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποπεριπτώσεις, δηλαδή αν έχει νοσήσει κάποιος πριν πόσο καιρό, μέχρι πόσο καιρό θα μπορεί να το κάνει αυτό, όλα αυτά ρυθμίζονται τεχνικά. Γιατί η επίσημη απόφαση Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού ήταν την Τρίτη που μας διαβιβάστηκε και πιστεύουμε Δευτέρα θα ενημερώσουμε και μέσα στην εβδομάδα θα εφαρμοστεί και αυτό. Υπάρχει όμως, κύριε Θεμιστοκλέους, γενικός κανόνας από την Επιτροπή των Επιστημόνων πότε πρέπει να εμβολιαστεί κάποιος που έχει νοσήσει, πόσο καιρό μετά την αρνητικοποίησή του, για να το πούμε απλά? Ναι, υπάρχει. Να με επιτρέψει, επειδή είναι αρκετές οι περιπτώσεις, δηλαδή αν κάποιος έχει νοσήσει πριν από πόσους μήνες, μέχρι πόσους μήνες εφαρμόζεται αυτό, όλα αυτά θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα. Όσοι έχουν προγραμματισμένες δόσεις συνεχίζουν κανονικά. Μας λένε και κάτι άλλο άνθρωποι που έχουν αρρωστήσει, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να πάρουν τη βεβαίωση νόσησης από τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία κινούνται με ρυθμό παλαιού δημοσίου και θέλουν, από ό,τι μας λένε, 25 με 30 μέρες για να τους δώσουν το έγγραφο αυτό, της βεβαίωσης νόσησης. Ναι, αυτό λογικά θα το λύσουμε από το Μητρό COVID να βγει απευθείας η βεβαίωση της νόσης. Άρα να γίνει και αυτό ηλεκτρονικά, να μπει και αυτό στην πλατφόρμα. Να περάσουμε σε αυτό το ψηφιακό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Τώρα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που κάποιος μάλλον κάνει τη δεύτερη δόση, από ποιο σημείο και μετά μπορεί να τυπώσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του? 24 ώρες μετά την δεύτερη δόση, δηλαδή την επόμενη μέρα τυπώνεται το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Θα πάω να τυπώσω δηλαδή, μου λέτε τώρα, γιατί εγώ χθες έκανα δεύτερη δόση. Μόλις κλείσει τις 24 ώρες. Αν πω τώρα θα βρω, θα είναι η πλατφόρμα, θα είναι εντάξει για να τυπώσει το πιστοποιητικό, λέτε? Πότε έχετε κάνει το εμβόλιο? Χθες, το μεσημέρι. Ωραία, μετά το μεσημέρι θα είναι έτοιμο, μετά από 24 ώρες. Δεν κρατιέται, κύριε Γενικά. Αυτό το πιστοποιητικό, επειδή εγκρίθηκε και χθες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδαμε και από το Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι πλέον αυτό το ψηφιακό, όπως χαρακτηρίστηκε, πιστοποιητικό, που θα το χρειαζόμαστε σε περίπτωση που ταξιδέψουμε ή οτιδήποτε άλλο? Αυτό θα είναι? Ναι. Η τελική μορφή τώρα διαμορφώνεται, αλλά αυτό θα είναι. Θα μπορεί να ταξιδέψεις με τρεις τρόπους. Είτε με τον πιστοποιητικό εμβολιασμό, πλήρως εμβολιασμένος, είτε αν έχεις νοσήσει, ή με αρνητικό rapid ή PCR test. Αυτά είναι οι συγγενικές. Αυτό θα είναι σε δύο γλώσσες? Ναι, και υπάρχουν κάποια τεχνικά, γιατί όλες οι χώρες θα πρέπει να ανταλλάξουν στοιχεία μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να ισχύσει αυτό. Μέχρι τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί. Πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Γενικέ, οι εμβολιασμοί κατοίκων? Γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και δεν έχουν καταφέρει να εμβολιαστούν μέχρι τώρα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τις επόμενες μέρες έχουμε κάνει και τις συνεργασίες και με τους άλλους φορείς, γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα πέρα από τα διαχειριστικά των εμβολίων και ποιοι θα συμμετάσχουν. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του Μάη θα μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε. Επίσης, ρωτάει πολλοί κόσμος, κύριε Γενικέ, τι γίνεται με τους μετανάστες? Αυτοί οι άνθρωποι εμβολιάζονται? Υπάρχει σχεδιασμός εμβολιασμού? Είναι πρόθυμοι? Ναι. Είναι αρνητές? Τι είναι? Τα κύτ των μεταναστών και οι δομές των μεταναστών έχουμε αρχίσει και τις επόμενες μέρες θα το δείτε με συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εμβολιαστούν. Έχουμε ένα ποσοστό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν εδώ, στην κοινωνία, είναι μεταξύ μας. Σωστό, ναι. Θα μεταβούμε εκεί κλιμάκια δικά μας του ΕΟΔΗ έτσι ώστε να γίνει ο εμβολιασμός. Άρα δεν έχει γίνει ακόμα, λέτε? Και στη φάση της προτεραιοποίησης τώρα αρχίζει αυτό. Μάλιστα. Είμαστε στο πρόγραμμα αυτό, ευθύς εξ αρχής θα αρχίσει τώρα. Θα αρχίσει τις επόμενες μέρες. Όσοι είναι στα κίτ, λέτε, ή και διάφοροι άλλοι ανεξέλεγκτοι που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί? Γιατί υπάρχει και κόσμος που κυκλοφορεί εκτός κίτ. Ναι, όποιος είναι μετανάστης, αλλοδαπός ή οτιδήποτε άλλο, με το ΠΑΜΚΑ βγάζει προσωρινό ΑΜΚΑ και μπορεί να εμβολιαστεί. Έτσι, αυτοί που είναι σε οργανωμένες δομές θα πάμε εμείς για να εμβολιάσουμε. Βάσει των στοιχείων που έχετε, κύριε Θεμιστοκλέους, ποια είναι η ηλικιακή κατηγορία στην οποία καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής εμβολιασμού? Να πούμε την καλύτερη καταρχήν, γιατί αυτό εξαρτάται και από το πόσο καιρό ποια είναι ανοιχτή είναι η καλύτερη, μια ομάδα. Φυσικά, ναι. Η καλύτερη είναι 75-79, ξεπερνάει το 80%.
Και γι' αυτό, γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει π.χ. του 40-44, του 45-49, γιατί εξελίσσεται 10 μέρες. Η πολύ καλή συμμετοχή είναι στις δύο ηλικιακές ομάδες 70-74, 75-79. Αλλά το βασικό και αυτό που εμάς είναι ο στόχος μας, ότι σε αυτές τις ομάδες δεν έχουμε ένα στόχο να πούμε πάνω από αυτό το ποσοστό είμαστε ευχαριστημένοι. Ειδικά στις ηλικίες άνω των 60, άνω των 70 ή άνω των 80, που είναι οι πιο ευπαθείς, οι πιο ευάλωτοι. Όσο πιο μεγάλο, τόσο καλύτερα, λέτε. Ναι, αυτό είναι. Και αυτή είναι και η προσπάθεια. Εδώ όμως, τι θα κάνετε τώρα για να πείσετε, κύριε Θεμιστοκλέος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Άνοιξε και η συζήτηση, όπως είδατε, για την υποχρεωτικότητα. Και έχουμε ζητήματα εδώ αρκετά. Αρκετές αρνήσεις, συνδικαλιστές φωνάζουν κλπ. Η κοινή γνώμη και αυτή επηρεάζεται. Τι θα κάνετε? Είναι ξεχωριστό ζήτημα καθήν το υποχρεωτικότητα που θα τεθεί στο δημόσιο διάλογο για συγκεκριμένους εργαζόμενους, φορείς κτλ. Και άλλο για το γενικό πληθυσμό. Στο γενικό πληθυσμό, με πιο στοχευμένες δράσεις, παραδείγματος χάρη, αν η κατάκτηση στο σπίτι που θα βοηθήσει, ειδικά στις πολύ μεγάλες ηλικίες, να αυξηθεί, πιστεύουμε, αυτό το ποσοστό, θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επειδή μας το ρωτούν αρκετοί και συνηθίζουμε να λέμε για τον εμβολιασμό των 20άριδων όταν ανοίξει τον Ιούνιο η πλατφόρμα, να το διευκρινίσουμε, μιλάμε για τους 18-29 και από τους 18χρονους ξεκινάμε, έτσι κύριε Γενικέ? Σωστά, και το εμβόλιο της Pfizer μέχρι στιγμής έχει άδεια μέχρι τους 16. Άρα θα κατέβουμε και στους 16 με βάση την προτεραιοποίηση κάποια στιγμή, και αν αλλάξει με νέα άδεια για πιο νεαρές ηλικίες, θα κατέβουμε και πιο κάτω. Μπορεί να πάτε, δηλαδή, αυτό μας πάει στα σχολεία, έτσι όπως το λέτε. Υπάρχει σχεδιασμός μέχρι να ανοίξει νέα σχολική σεζόν, το Σεπτέμβριο δηλαδή, τον επόμενο Σεπτέμβριο, να εμβολιαστούν και οι μαθητές? Να μας απαντήσει ο Γενικός, έμεινε σε κρεμότητα, κύριε Γενικέ, το θέμα των σχολείων, αν σχεδιάζεται από το Σεπτέμβριο εμβολιασμό όλων των μαθητών. Η σειρά που θα κινούμαστε είναι ένα πενταετία. Έτσι, κάποια στιγμή θα ανοίξουν και νεότερες ηλικίες, αν έχει λάβει έκριση από τον EMA το συγκεκριμένο εμβόλιο της Pfizer. Επομένως, μπορεί να πάτε και σε αυτή τη λογική, αν δοθεί έκριση από τον EMA. Θα κατέβουμε και σε αυτές τις ηλικίες, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάτι τελευταίο, για τους 18+, μπορεί να πάτε και στο AstraZeneca, γιατί μέχρι τώρα το επιτρέπεται από 30 και πάνω. Μπορεί να κατέβει και κάτω από αυτήν την ηλικία? Ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Δεν το θεωρώ πιθανό. Ευχαριστούμε πολύ. Στο τεστ ερώτηση-απάντηση το περάσατε με επιτυχία. 30 ερωτήσεις. Γεια σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.